Αδέρφια μου, ακούστε. Δεν είχαν ποτέ ελληνική κυβέρνηση και κανένας βουλευτής δεν ήταν Έλληνας. Αυτό είναι επιστοποιημένο. Πως είχαν πάντα σε θέσεις εξουσίας, πως θα έχουν πάντα. Ή αλλογενείς ή Εβραίους, και αν δεν είναι Εβραίοι, θα είναι ένας μασόνος, ο οποίος θα είναι χειρότερος από Εβραίο, ή αν θα είναι ένας δαιμονισμένος χριστιανός που θα είναι χειρότερος από οποιονδήποτε άλλο βάρβαρο. Αυτά να τα θυμάστε, και είναι πολύ συγκεκριμένα που λέω. Γι' αυτό και σε όλες τις θέσεις θα δείτε παντού να είναι μασόνοι. Όταν λέμε για μασόνους, να ξέρετε ότι τη μασονία την άνοιξε η Εκκλησία. Μην ξεχαστείτε και πάτε πιο πέρα από τα εκκλησιαστικά αυτά, τα οποία γελάνε οι Εβραίοι με τους Έλληνες. Εγώ δηλαδή, για να ξέρετε, κάποιοι ανθρωπάκια και έξω μου είχαν κάνει και ρατσιστική μήνυση βίας. Θέλω βρεόνια. Πετε μου κάτι. Αυτός ο ρατσιστικός νόμος, πραγματικά κάποια στιγμή θα ευθυγραμμιστούμε. Και όταν επιτεθούν πια πολλοί, θα ευθυγραμμιστούμε πολύ, για να, πολύ τεχνικά δηλαδή, για όλα αυτά που έχουν κάνει. Σε όλη μας, σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος, οι οποίες είναι καθαρά εβραϊκές και, δοξάζεται το εβραίο σόι, δεν έχει καμία γενικότητα εκεί μέσα, καμία τίποτα, είναι μόνο το εβραϊκό σόι, βρίζουν πολλές φορές το χρόνο σε μεγάλες γιορτές τους Έλληνες προγονούς μου. Και μου λέτε εμένα για ρατσισμό. Μιλάτε εμένα για ρατσισμό, με βρίζετε. Νυχθημερών μέσα στις εκκλησίες και οι Έλληνες μου σταυροκοπιούνται. Και να μου και καιρή μέσα στις σύμβρες αυτές τις τεράστιες. Καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε καμία ελληνικότητα. Τα αρχαία μας όλα, άμα δείτε και θα πάτε στο μοναστηράκι, εδρεύουν οι αρχαιολόγοι, ο σύλλογός τους, ο οποίος είναι στο Κις, δηλαδή στα κτίρια του Κις. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρετε γιατί λέω Εβραίος. Καταρχάς ο Εβραίος είναι αυτός που δεν υπάρχει. Αλλά από την άλλη, θέλω να καταλάβετε, αυτή η κουβέντα τώρα που την κάνουμε είναι ένα μεγάλο άνοιγμα και για το ρατσιστικό νόμο, και θα πρέπει να βάλουμε ένα στόπ και ένα φρένο σε όλα αυτά τα ζωντόβολα τα οποία μένουν μαζί μας στον πλανήτη μας και δεν ξέρουμε τι εξυπηρετούν. Μένουν ανάμεσά μας, έχουν σε θέσεις πολιτικές και σε πρωτοκλασσάτες θέσεις της κυβέρνησής μας και εκτελούν μια μεγάλη διαδικασία την οποία είναι δυναστευτική για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Αρχικά ας ξεκινήσουμε ότι ο Εβραίος είναι αυτός που δεν έχει γένος και το λέει και μόνος του. Συμφωνείτε? Ναι. Και στα ελληνικά σημαίνει Εβραίος παντού. Δεν έχει γένος. Σε όλα του τα ιερά βιβλία, τα ιερά τέλος πάντων, αυτά μπορεί να πει κανείς ιερά, δηλώνει πάντα ότι εσείς οι εθνικοί. Μας λέει έθνος. Άρα λέει τον Έλληνα άνθρωπα έθνος και δηλώνει ότι αυτός δεν είναι έθνος. Ωστόσο όμως, το Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο και οι εβραϊκές σέχτες, λέσχες, οι οποίοι είναι και οι μασόνοι, να ξέρετε, οι μασόνοι είναι στο θεό του χάους, το χάος δηλαδή, πώς θα φέρουν το χάος στις κοινωνίες, ψάχτε το να δείτε, η Εκκλησία το άνοιξε, δεν έχει ανοίξει μόνη της, δεν γίνεται καμία σέχτα, είναι της Εκκλησίας, καθαρά. Οι εκκλησίες, οι εβραϊκές εκκλησίες ανοίξανε τη μασονία, μετά και όλους αυτούς η Εκκλησία τους άνοιξε. Η οποία δυναστεύει πάρα πολλά χρόνια τον πλανήτη μας. Μισό λεπτό να βρω κάτι, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Να βρω στα χαρτιά μου κάτι. Ναι, βεβαίως. Για να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Και θα φτάσω εκεί. Εκεί. Έτσι, Χρήστο. Το ήξερες ότι έλεγαν εσύ έθνος, δηλαδή τους άλλους έθνους. Μιλήστε λίγο μαζί. Ναι, αυτό μαζί, πρώτη φορά το ακούω εγώ. Ότι αποκαλούν έτσι οι Εβραίοι. Αυτό και εγώ δεν ήξερα. Τους άλλους ότι εσείς οι έθνοι. Συγγνώμη, συγγνώμη, και στα βιβλία τους μας λένε τα παιδιά του Κίνα, τα παιδιά του Συρίου. Λες και αυτοί δεν είναι, ενώ ο Σύριος είναι η μήτρα που μορφοποιούνται όλες οι δημιουργίες. Έτσι. Μάλιστα, επομένως είναι... θα πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε. Ακούστε λίγο, θα καταλάβουμε κάτι. Θα καταλάβουμε κάτι όσο μπορούμε βέβαια. Θα δείτε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι τώρα δεν χρειάζεται να είναι κάποιος. Καταρχάς δεν έχει γένος όπως έχω πει ο Βρέος. Οπότε οποιοδήποτε πάει, οποιοδήποτε πάει στην οργάνωσή τους και δηλώσει Εβραίους, του λένε ναι, καλά γίνεσαι. Σαν να λέμε εμείς αύριο ότι θα γίνουμε Κινέζοι. Δηλαδή να ανοίξει ένα κλάδι Κινέζοι και να πηγαίνουν οι Έλληνες εκεί και να μας δέχονται ως Κινέζους. Οπότε εμείς από την άλλη μέρα, αφού μπήκαμε στο κλαμπ το δικό τους ή στην εταιρεία τους ή στο μη κερδοσκοπικό τους οργανισμό, να λεγόμαστε Κινέζοι. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Είναι τόσο γελία τα πράγματα.
Και εδώ θέλω να πω ότι από την ώρα που ο νόμος βγαίνει, ένας νόμος και λέει ρατσιστικός, αυτόματα με το που βγαίνει ο νόμος, δηλώνει ο νόμος και αυτοί που σκέπτηκαν τον νόμο ότι υπάρχουν ράτσες. Άρα, βέβαια, λογικό δεν είναι. Γιατί να βγάζεις νόμο μέσα σε ανθρώπους, αφού είμαστε όλοι άνθρωποι, γιατί βρε ζωντόβολα βγάζετε ρατσιστικό νόμο? Και ποιο το βγάλανε οι άνθρωποι? Μα ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δεν είναι ράτσα. Αλλά πώς να βγάλει ρατσιστικό νόμο? Άρα υπάρχουν κάποιοι υπάνθρωποι, ράτσες, που αντιπαλεύεστε τους ανθρώπους και την ανθρώπινη φυσιολογία, γιατί θέλετε να τελικά να παντρεύονται άλογο με γυναίκα και να παίρνουν και ένα παιδί για να κάνουν οικογένεια. Να παντρεύεται γάιδαρος με άντρα ή γαϊδούρα και να παίρνουν και ένα παιδάκι. Να παντρεύονται δύο πουσταριά και να υιοθετούν και ένα παιδί. Δηλαδή ρε γέοι, δεν ξέρω πού θα φτάσετε ρε υπάνθρωποι. Αν εσείς δεν είστε ράτσες, βλέπετε καμιά ανθρώπινη φυσιολογία εκεί? Όχι. Δεν σας πειράζει όμως, το κάνετε. Και μας βάζετε και νόμο. Να υπακούσω εγώ σε αυτό το γελίο νόμο ή σε κάθε γελίο νόμο που βγάζετε ρε υπάνθρωποι ράτσες. Άρα με το που βγάζετε ρατσιστικό νόμο, βεβαίως είστε ράτσα. Και πάτε να προσπαθήσετε τη γελία σας στη ράτσα. Και εδώ θα φτάσουμε σε ένα μεγάλο κομμάτι. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, γιατί ήρθε ο καιρός που θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αρχίζουμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν το ιερό του βιβλίο του Ταλμούδ. Το γνωρίζετε, το ιερό βιβλίο του Ταλμούδ των Εβραίων, το γνωρίζετε? Ναι, ναι. Ακουστά το έχουμε. Εγώ θα μιλήσω και με στίχους. Αρχίζουμε λοιπόν. Αυτά τα καλά παιδιά που σήμερα είναι σε όλες τις θέσεις κλειδιά, είτε Χαζάρι, είτε Ασκαναζί, είτε Εβραίοι και δηλώνουν Εβραίοι που είναι κανένας που δεν έχουν έθνος και που αντιπαλεύονται τον άνθρωπο και εμένα αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο μέλημα, αν το θέλετε, και σε όλες τις εκκλησίες είναι το Εβραϊκό Γένος, στις Μεσσονίες παντού. Και όλο ο γαμόθεος του χάους. Συνεχίζουμε. Έχουν λοιπόν το ιερό του βιβλίο. Και ακούστε τι λένε αυτά τα παιδιά για μας τους Έλληνες. Δεν μιλάνε για κάποιον άλλον. Εδώ θέλω να δείξω. Όταν μιλάνε αυτοί για Έλληνες, μιλάνε για άνθρωπο. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο στον πλανήτη. Σε εποχές δικές τους δεν υπάρχουν οι Αλβανοί, οι Βουλγαροί, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι. Δεν υπάρχουν. Μιλάνε για τους ανθρώπους. Κοιτάξτε. Αρχίζουμε λοιπόν. Είναι Απχομπαΐ Ραχάχ 78 γάμα. Οι εθνικές των Ελλήνων εορτές είναι καταφρονημένε ημέρες, μάταιε και πονηρές. Να συνεχίσω. Ναι, ναι. Στο 3β έχει βέβαια κάτι ονόματα που ταιριάζει να τα διαβάζει. Κεχαμπόφ. Ένας γαμοπούστης είναι. Τέλος πάντων, συγχωρήστε με αυτό, πάτε κανένα μπίπ εκεί πέρα. Ναι, ναι. Βρωμιάρης. Όλα είναι live, όλα είναι live. Όχι, το έβαλα εγώ το νόμο. Το διάλογο, η γένα του λέει. Λέει αυτός ο βρωμιάρης. Που η γένα του δεν υπάρχει καν. Γαμώ του σανουνάκι του προγονού του. Λέει. Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτή αξία με το σπέρμα του κτίνου. Ακόμη μια φορά το σπέρμα των Ελλήνων λέει στο Ταλμούτ. Το... Ναι. Ναι, στα σας είπα που κάτω. Ναι, στο 78. Έτσι, ναι. Όχι στο 78, στο 3β. Α, 3β, ναι. Λέει. Το σπέρμα των Ελλήνων έχει την αυτή αξία με το σπέρμα του κτίνου. Αυτά τα ζώα τώρα ζουν μαζί μου τώρα, έτσι. Μάλιστα. Και έχουν σέχτες και έχουν κοινωνίες. Και αυτοί και θέλουν τους αντιρατσιστικούς νόμους θέλουν. Ε? Ναι, μανάρι. Μα, ναι. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Okay. Θα το χαρείτε σήμερα η εκπομπή σας. Λοιπόν, αυτοί τώρα είναι, ζουν μαζί μας, κρύβονται, έχουν και ολοκαύτωμα, ναι, μορτά φουκαριάρια τα παιδιά. Θα δούμε τώρα λοιπόν. Λοιπόν, ο Σεφρέρ of Israel. Σεφχέρ of Israel. 177β λέει στο βιβλίο. Εάν Εβραίος φωνεύσει Έλλην, το δένδυ, απλά τι έγκλημα. Έχει σημασία αν το λέει στο Ταλμούτ, αφού τελικά όλο το σώμα του Εβραϊκό υπηρετείται με τις εκκλησίες και οι παπάδες είναι ή οι ρασοφόροι, είναι πληρωμένοι από μένα και είναι υπάλληλοι αυτού του Γιαχβέ και αυτού του μορφώματος του Εβραϊκού. Και είναι με τις εκκλησίες μου τώρα και οι μανάδες μου προσκυνάνε, δεν ξέρω τι. Αλλά τελικά θέλετε να διαπραγματευτώ. Με ποιον να διαπραγματευτώ, ρε? Πετε μου, ρε, με ποιον να διαπραγματευτώ, ρε, διαβολή. Τι διαπραγματεύσει θέλετε να κάνω? Να συνεχίσω. Οι μασονικές σχολές είναι όλοι στο Ινεβραήλα και όλοι στο γαμόθελό του χάους. Αλλά τελικά οι Έλληνες πάνε εκεί για να βρουν καλή δουλειά. Συνεχίζω. Πάλι Κεριντεχαχ, ναι, 6β σελίδα 7 κολ. Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι. Οι Έλληνες δεν ονομάζονται άνθρωποι. Να το ξαναδιαβάσω. Μα γελάς. Γελάς. Άκουν λοιπόν τέτοια σπερματάκια. Είναι στον ΟΗΕ, είναι στην Παγκόσμια Τράπεζα, είναι παντού. Θα δεις Κινέζους Εβραίους και Κινέζους, όλο το παλαβέρι. Και στην Ελλάδα έχει κανένα, δεν ξέρω, κανένα 2 εκατομμύρια μέλη που έχουν πάει στις έκτες τους. Συνεχίζω.
πάλι Αμχοντέχ Σαράχ 22α, ύποπτοι είναι οι Έλληνες τη συνουσία με τα ζώων. Ακούς μωρέ τι λέει. Συνεχίζω. Ο άλλος, ο άλλος ένας ζαβό, ο Ραβίνος της Βρωμιάρης είναι αυτός, Κιντουχέμ, Κιντουχέμ, 68, εσείς είστε στα γερμανικά, τα διαβάζετε καλύτερα, γιατί κακά τα ψέματα, η γλώσσα γερμανική είναι χαζάρι, ναι, είναι βέβαια, γόθηκα ήταν και τα λέγατε γερμανικά, γόθηκα είναι, έχω παλιά δουλειά γόθηκα. Τέλος πάντων όμως, λοιπόν ο κύριος αυτός, ο 68α στο στίχο του λέει, οι Έλληνες είναι ένας λαός γαϊδάρων. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν ρατσιστικό νόμο για μένα. Ναι. Δηλαδή και δεν έχει ξεσηκωθεί εκεί πέρα να του πάμε στο κυνήγι τα ζωντόβολα. Που κάθονται και βγάζουν νόμους και οι πιο πολλοί δικαστές είναι. Ή μασόνοι θα είναι, ή χαζάροι θα είναι, ή τέτοια βρωμοαίματα και δικάζουν εμένα. Για να συνεχίσουμε. Αυτά τώρα τα πράγματα βγάζουν νόμους. Είναι στις θεσμικές μου θέσεις. Και 11 Εβραίοι βγάζουν τα βιβλία μου και τα παιδιά. Και θέλετε εσείς να βγουν προκοπή. Και τι φταίει. Να συνεχίσω. Λοιπόν, ο κύριος άλλος, κύριος τόσο με αυτός ένας άλλος. Βρωμιάρης εκεί, ο Μιντ Χαράσε Ταλπότης στο 225 λέει οι Έλληνες έπλασαν, δια να υπηρετούν πλάστησαν δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε. Μα έτσι που το πάν μέχρι τώρα μια χαρά το πάν, όντως είμαι μας κάναν δούλους. Ο Σαρχεντίν το 92,1 οι Έλληνες φιλία γέλη κτηνών, εστί εκ του σατανά καταγόμενοι και μόνο το όνομα του χείρου δικαιούνται να φέρει. Τα παλικαριά. Αυτά που σας λέω μπορώ να σας τα στείλω. Να σας στείλω και το βιβλίο μεταφρασμένο, να αρχίσετε να βγάλετε σπυράκια. Και να καταλάβουμε από εδώ και πέρα τι συμβαίνει και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Ούτε να μου λέει Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε εγώ είμαι Χριστιανός, εγώ είμαι Μουσουλμάνος, γιατί και Μουσουλμάνος να είσαι. Και Χριστιανός να είσαι. Και Μασόνος να είσαι, το ίδιο βρεοσόι έχεις, τα ίδια διαδικασία έχεις. Πάμε. Ο κύριος Κρόχενχαμ, το ξέρετε, κύριε Χαζάρος, 183-7, κράτησε εκείνο το οποίο ο Έλλην εκ λάθους σου πλήρωσε επιπλέον. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, άμα πότε κάνει συναλλαγή με άνθρωπο Έλλην, ο άνθρωπος είναι ο Έλλην. Ναι. Και κάνει λάθος ο Έλλην, κράτησε το επιπλέον. Α. Πάλι ο ίδιος. Ναι, τα έχουν φτιάξει όλα. Ο κύριος Κρόχενχαμ στο 226,1 ο Εβραίος δύναται να κρατήσει απολεσθέν υπό Ελλήνος και ανεβρεθέν του Εβραίου. Λοιπόν, Κρόχενχαμ πάλι εγώ 187. Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζονται εκείνο το οποίο εισέπραξαν επιπλέον από Έλληνες. Οι οποίοι πιστεύουν εις το ελληνικό δόγμα. Άκου. Που τα ζούρα είναι. Είναι τρελά. Είναι, αυτά είναι στον ΟΗΕ, είναι στις τράπεζες, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι στην αστυνομία, είναι μασόνοι όλοι οι μπάτσοι οι ανώτεροι, είναι οι δάσκαλοι, είναι όλα αυτά τα ζωντόβολα, είναι ακαδημαϊκοί. Πώς και ο Ντενεκές ο καθηγητής και λέει ότι η αξία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι όσον αντενεκές με σκουπίδια. Και όλα αυτά τα ζώα ζουν στην Ελλάδα μου τώρα. Και κάθομαι να μιλάνε σε μένα τώρα μήνυση ρατσισμού. Μπορεί να σας σκίσω ρε μου, δεν εσείς τα έχετε βγάλει όλα. Προσέχτε. Ο Χορέντεα 157,2 ήττα επιτρέπεται να εξαπατά στους Έλληνες. Σας αρέσει? Ρε με νόμο ρε μάνα. Εν τω μεταξύ αυτό που βλέπετε και σας διαβάζω, οι Εβραίοι, αυτοί είναι οι νόμοι τους, να ξέρετε. Αυτοί δεν έχουν νόμους, έχουν τα ιερά τους δουλειά. Με αυτά πάνε. Συνεχίζω. Ο Αμποχαντάι Ζαχαρία 54α, το κοκκιφία δύναται να εφαρμοστεί επί Ελλήνων ή αποστατών. Όσοι αποστατούν τους Εβραίους. Μάλιστα. Ο Μπαΐα Μπατήρα 113α, όλοι αυτοί που σας διαβάζω τα ονόματα είναι μεγάλο ραβίνι δική τους, έτσι. Αλλά με αυτά πάνε. Αυτά έχουν. Εβραίος δύναται να ψευδεί και να ψευδορικήσει ή να καταδικαστεί χριστιανός. Οι Έλληνες. Οι Εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα. Αλλά οι μη Εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή όποιος δεν είναι Εβραίος δεν είναι άνθρωπος. Καταλάβεις τι έχουν κάνει. Ναι, τα αντίστροφα. Το κάναν αντίστροφο το θέμα. Οι Εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα. Βέβαια, αυτά τα όρια τι να έχουν. Καταρχάς όταν έχεις το γονίδιο της λέπρας δεν είσαι Εβραίος. Δεν το ξέρετε. Δεν πειράζει. Όχι. Οι Εβραίοι αποκαλούνται. Βέβαια, ο Εβραίος, η λέπρα είναι δικιά τους. Γιατί προσπαθούσαν να γίνουν άνθρωποι είναι μεγάλα πειράματα για να τα αλλάξεις. Γι' αυτό έχουν και το γονίδιο της λέπρας. Η λέπρα δικιά τους είναι. Σε όποιος έχει το γονίδιο της λέπρας μπαίνει σε ζωή κατευθείαν γιατί είναι Εβραίος. Είναι μη άνθρωπος. Αυτά. Γελάτε τώρα. Όχι καθόλου. Γιατί έχετε πάει με τις εικόνες και με τα αυτά. Ναι. Πάτα τώρα να μάθεις λοιπόν να δεις τι σε πολεμάει. Έλα στον πλανήτη λοιπόν γιατί είναι μπουρδέλο πλανήτη σου. Οι Εβραίοι αποκαλούνται ανθρώπινα όντα. Αλλά οι Εβραίοι δεν είναι άνθρωποι. Είναι κτίνοι.
Ταλμούτ, Μπέμπα, Μπάμπα, Μεζία, 114 μπι. Ο Ακούμ, ο μη Εβραίος είναι σαν το σκυλί. Ναι, η γραφή λέει να τιμούμε το σκύλο περισσότερο από το μη Εβραίο. Ταλμούτ, Ερέγκετ, Ρέσλι, Έρον, 22-30. Πες μου, μπορώ να σας διαβάζω 7 χρόνια. Πες μου τι θέλεις να μάθεις, κορίτσι μου. Αυτά είναι τρελά τώρα. Αυτά ακριβώς τα θέλω να τα έχω στοιχεία, γιατί εγώ από αύριο θα βομβαρδίζω τον κόσμο. Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των μη Εβραίων είναι όπως η συνουσία των ζώων. Ταλμούτ. Επιτρέπεται η θανάτωση ενός μη Εβραίου. Ταλμούτ. Σερχέντ, Ιρκαρίμ, 3 σε 25 γάμο το σπίτι μου. Μα είναι δυνατόν αυτά τα ζώα να ζουν ανάμεσά μας και να βγάζουμε και νόμους και να είμαστε σκυλιά. Και να σου λέει ο Παπαντρέος στη Βουλή ότι αν κάνουμε DNA δεν υπάρχει Έλληνας εδώ μέσα. Mm. Και να συνεχίζουμε τώρα να μου λες τι φταίει και αν θα πάμε για απελευθέρωση και πώς θα απελευθερωθούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Έτσι. Και να έχεις τώρα τόσες στοές, τόσες αυτά, τόσες διαδικασίες μέσα στην Ελλάδα. Και να κάθεται όλος να μου λέει, εγώ ξέρεις, έχω τον Άγιο Αντώνη. Κάθε τον Άγιο Αντώνη, ρε, πάμε για απελευθέρωση με τα ζώα να τελειώνουμε. Διάβασα να δεις τι είναι εδώ μέσα. Όλο αυτό το Εβραίο είναι σε εκκλησίες μου τώρα και στις θέσεις κυριά. Μασόνι, πατησόνι και όλα αυτά τα γελία. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για απελευθέρωση και πώς θα απελευθερωθούμε. Και γιατί κάνει έτσι ο ανακριτής ο εισαγγελέας, γιατί τον έβαλε εκεί. Ο Έλληνας τον έβαλε. Όμως δεν είσαι μασόνος, δεν γίνεσαι δικαστής. Ή εισαγγελέας. Δεν πας στρατηγός, δεν γίνεσαι με τίποτα. Και άμα ξεφύγει κανένας, τον διώχνουμε. Δεν μπαίνει σε καμιά θέση. Είναι οργανωμένο κλαμπ και πρέπει να διαλυθεί. Για το καλό της χώρας μας. Διαφορετικά διαλύονται τα πάντα. Και αυτοί θα διαλυθούν βέβαια έτσι. Δικά μας παιδιά πήγανε σε όλες αυτές τις έκτες. Δεν το καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό διαλύονται και αυτοί. Γιατί αυτό το σύστημα δεν βλέπει κανέναν. Τρώει και τους δικούς του. Και τρώει πρώτα τους δικούς του. Μάλιστα, μάλιστα. Αν λοιπόν πήρατε, αν πήρατε μία γεύση από αυτό, τότε μπορείτε να καταλάβετε. Και τι με κυνηγάει. Εγώ δεν κυνηγάω κανέναν. Αυτοί πήραν τα δικαιώματα και είπαν αυτόχρητα ότι εμείς είμαστε όλα αυτά. Mm. Αυτοί τα λένε. Εγώ σας διάβασα δικά τους και μπορώ να σας διαβάσω και άλλες γραφές τους. Αλλά μπορείτε να δείτε και τους νόμους που βγάζουν για μένα σε μια πολιτεία που δεν τη θεωρούν δικιά μου. Δεν τη θεωρούν ούτε δικιά τους. Είναι ξένοι από αυτούς και θέλουν να διαλύσουν. Διαλύουν την οικονομία με χιλιάδες νόμους, διαλύουν τα νοικοκυριά, τα σπίτια, τα πάντα. Εκπορνεύσαν τα πάντα. Εσείς βλέπετε να υπάρχει κάτι εκεί έξω που να θέλουν αυτά τα υπαθροπίδια. Σύμφωνα για την κοινωνία μας τίποτα. Ναι. Α, ναι, να μου το πείτε. Να κάνω πίσω εγώ. Γιατί εσείς θα απολαύσετε αυτή την κοινωνία και τουλάχιστον αυτόν τον πολιτισμό που παρέχουν αυτά τα ζωάδια. Δεν παρατηρώ καμιά ιδιαίτερη κίνηση ούτε στην παιδεία, σε τίποτε. Όχι, όλα να είναι αρρωστημένα αυτή τη στιγμή. Όλα είναι αρρωστημένα. Μα όλα αυτά τα κείμενα είναι μια σάπια γνώση εκεί έξω συνεχόμενη, η οποία διονύζεται συνεχώς. Και ο καθένας διαβάζει τη γελιότητα του άλλου και αναπαράγει με δικά του λόγια την προηγούμενη σάπια γελιότητα του προηγούμενου. Επειδή του έχουν πει ότι αυτός είναι κάποιος απαείοντας. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Δεν μας νοιάζει ποιος είσαι. Απέδειξε μας αυτά που λες και είσαι αυτός που πρέπει να είσαι μαζί μας. Δεν μας αποδείξε αυτά. Είσαι στα καλάθια, στο καλάθο των αχρήστων και δεν θέλουμε να σε ξέρουμε. Ούτε να μπορούμε να διδάξεις. Εγώ είπα σε γύρω πολιτεία θα καλέσω όλους τους συγγραφείς να αποδείξουν τις γελιότητες που λένε. Και αν δεν τις αποδείξουν θα έχουν ποινική δίωξη. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ήθελα να πω τώρα. Δεν ξέρω, μία φορά διακοπή τηλεφώνου. Πάντως τόσο καιρό στον αέρα δεν μας έχει ξανατύχει. Όχι, όχι, δεν μας έχει. Ναι, ναι. Μία φορά να κοπεί, μας έχει τύχει, τυχαίνει, κάποια γραμμή δεν πάει καλά. Δύο φορές να κοπεί. Ναι. Είναι μυστήριο. Καθόλου μυστήριο με αυτές τις πληροφορίες που παίρνουμε πάλι απόψε. Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει ότι, συμφωνώ απολύτως, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή το οποίο είναι αειδιαστικό. Είναι αειδιαστικό. Δεν ξέρω σε τι στάδιο έχουμε μείνει και δεν ξέρω πώς ακούγατε, γιατί εγώ σχεδόν μίλαγα στο καλώδιο. άρα δεν ξέρω μέχρι που έχετε ακούσει. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι κάθε ψέμα έχει μια στοιχειώδη αλήθεια μέσα μικρή, η οποία πρέπει να κάθεται μακριά από την αλήθεια το ψέμα για να επιβιώσει. Άρα λοιπόν έχει θεμελιώδη αρχή και έδωσα και ένα παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα, αγαπητέ, με ρωτάς, είδες τη Βίκη, σου απαντάω, ναι, είδα τη Βίκη, και με ρωτάς, πού πήγε, και σου δείχνω στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτόματα, η αλήθεια είναι ότι είδα τη Βίκη. Το ψέμα είναι ότι σου έδειξα στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου όταν θα πας στην αντίθετη κατεύθυνση δεν θα τη βρεις ποτέ. Έτσι πρέπει να καταλάβετε την αλήθεια με το ψέμα. Που σημαίνει όταν το ψέμα με την αλήθεια συναντηθεί, το ψέμα απλά δεν υπάρχει. Γι' αυτό και πάντα θα κρατείτε μακριά. Και θα πολεμάει το ψέμα να μην πάει ποτέ κοντά στην αλήθεια, γιατί τότε απλά δεν θα υπάρχει και θα διαλυθεί. Όπως και συμβαίνει και σήμερα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Έχουμε τόσες αποδεικτικές διαδικασίες και κρατάνε τον κόσμο με ΜΜΕ, με ψεύδι, με γελιότητα, με αντινόηση μακριά από την αλήθεια του. Τι θα κερδίσουν? Να παραμείνουν στη γελία δυναστεία ως καθεστώς το ψεύδο τους. Και φυσικά άνθρωποι που ακολουθούν αυτή την πρακτική είναι ως κουμπιά που δεν έχουν ελεύθερη βούληση, γιατί φοβούνται να μην απολυθούν, να μην διωχθούν, να μην πάρουν ένα μισό μισθό. Και για την γελιότητά τους συνεχίζουν την προδοσία. Κάποια στιγμή θα βρουν τη δύναμη όλοι αυτοί οι μηχανισμοί να βγάλουν όλες τις αλήθειες στον αέρα και να στείλουν στο διάλογο όλα αυτά τα καθεστώς για να ζήσουμε ως άνθρωποι. Αλλιώς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εγώ δηλώνω ότι σε αυτό τον πλανήτη, με αυτή τη γελιότητα, με αυτή τη δυναστεία, δεν μπορώ να ζήσω ως άνθρωπος. Και εγώ ζω, δεν μπορώ να ζήσω. Ναι. Άρα θα πολεμήσω μέχρι το τέλος και θα νικήσω μαζί με εσάς που δεν λέτε τα ίδια. Ναι.